Είπες Απρίλη πως θα έρθεις κοντά μόνο απλά για ασύς κι όλες τις νύχτες σαν γρυπνό. Μετρώ τα χρόνια και κοντά στα ξημερώματα, κοντά στα ξημερώματα. Και πριν να βγει ο ήλιος, την πόρτα μου εκτύπησε, την πόρτα μου εκτύπησε. Άλλοι κλαίνε κι άλλοι γελάνε δηλαδή. Έτσι είναι η ζωή και πώς να την ξεγράψεις. Πώς να την ξεγράψεις με τα μολύβι και τα ρεμή. Γιατί απ' τα χρόνια τα παλιά στα μάτια λένε χωρισμός είναι τα φιλιά. Regala mio sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì rosa. Perché so come sono, infatti chiedo perdono. Se qualche fatto è fatto, io però chiedo scusa. Regala mio sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì rosa. Perdono. Θυμάσαι ποιος σε πήρε από το χέρι πρώτος και σε έβγαλε στην πίστα? Ποιος ανέβασε πάνω στην πίστα? Τραγουδί. Πρώτα απ' όλα με έβγαλε ο ξαδέρφη μου, η Έφη Λίντα, η οποία τραγουδούσε πάρα πολύ καλά. Πού, τραγουδούσε πού? Τραγουδούσε, στο καλό. Α, στο καλό, ναι. Πέτα το. Έχω μπερδευτεί με. Ναι. Νομίζω ότι είμαι στο πάλκο, κατάλαβα, το πω. Για πες. Λοιπόν, η Έφη Λίντα, η ξαδέρφη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το κρασάκι. Η κυρία Καλδάρα φλερτάρει με τον κύριο Μακράκη. Απλώς ενημερώνω για να ξέρω τι γίνεται. Τόσα χρόνια ακόμα. Παλή αγάπη. Δεν ξέρω. Τα ξέρω αυτά ο Καλδάρης. Λοιπόν, ήταν ντουέτο με τον Πάνο το Γαβαλά. Έπαιζε στο θέατρο, στο Ακροπόλ. Αυτά με τον Ρίζο, με την Περλίντα, με την Βλαχοπούλου, με τέτοιους. Και η ξαδέρφη μου με έβγαλε στο επάγγελμα το 1962. Στην Τριάνα του Χιλά. Συγκρού, η οποία Τριάνα του Χιλά τότε ήταν σε έναν οδειογέννη σήμερα τόσο καλό μαζί. Λοιπόν, μου λέει ο μυθικό τσέλα, να σου πω κάτι, μου λέει, μυστικά. Πάω, με παίρνει λίγο παράμερα, μου λέει αυτή που βλέπεις θα γίνει πολύ μεγάλη τραγούδι σε μια μέρα. λέω, γιατί μου το λες Γρηγόρη? Στο λέω, μου λέει, για να το έχεις υπόψη σου, εσύ. Λοιπόν, μετά από λίγο καιρό, με φώναξε ο Φίνος να κάνω τη Λόλα. Την μουσική για την ταινία Καρέζη. Ναι. Υπήρχε λοιπόν μια σκηνή, τελευταία σκηνή, όπου κάποια κοπέλα εκεί στον Πειραιά έπρεπε να λέει ένα τραγούδι μέσα από ένα παράθυρο για τον αγαπημένο της κοπέλας. Ένα μυρολόι, ναι. Λοιπόν, θέλαμε να τραγουδήσει όχι μια γνωστή τραγουδίστρια. Κάτι το καινούριο, κάτι το... Λοιπόν, είχαμε σπάσει το κεφάλι μας να βρούμε μία φωνή, αλλά
Λοιπόν, πήρα τον Γρηγόρη τον πειθικό του τηλέφωνο. Του λέω, δεν μου λες, Γρηγόρη, εκείνη η κοπέλα που μου είχες φέρει στο Α. Μου λέει, το θυμήθηκες, ε? Λέω, όχι, θέλω να την ακούσω. Την ακούσεις, μου λέει, δεν έχει να ακούσει τίποτα, την πάρεις αμέσως, λέει, διότι είναι... έχει περάσει από εκθέσεις. Ο οποίος επίστεψε την πρώτη στιγμή. Ο Γρηγόρης, ναι. Βέβαια. Και μου μάθαινε πώς να τραγουδάω. Ο Καραμπεσίνης με μάθαινε πώς να τραγουδάω. Ο Γιάννης ο Καραμπεσίνης μου έκανε. Πολύ με βοήθησε με τον Μπουζούκι. Με έπαιρνε στο σπίτι και με έκανε μαθήματα. Δεν σε φλέρταρε. Δεν μου παίρνει λεφτά. Σε φλέρταρε. Μπα μου ρίχνε και με το μανίκι. Παιδί μου, σε φλέρταρε, λέω. Όχι, βρε παιδί μου, κι άλλοι τότε. Τι φαντάζομαι. Δεν φλέρταρε εμένα, ναι, ήμουν μικρή. Όλοι για το συμφέρον τους κάνουν πως αγαπάνε. Κι όταν δεν σε χρειάζονται, στην πάντα σε πετάνε. Θέλω να... Ήμουνα μικρή. Ναι, ξέρω, το κατάλαβα. Γύρισε το ξεπέρα. Δεν έβγαινε τίποτα. Γιώργο, ξέρει άραγε ο κόσμος ότι το BBC την έχει ανακηρύξει ως τη μεγαλύτερη φωνή της Ελλάδας. Τα ξέρει αυτά ο κόσμος. Δεν νομίζω. Όχι, ο Θοδωράκης την έχει πει ο Γκόλιθο. Για λέγε. Ναι, για πες μας να δούμε. Ο Θοδωράκης την έχει ονομάσει, αλλά αυτό ξέρει όλος ο κόσμος. Ο Γκόλιθο τη φωνή της. Το βιολοντσέλο, εγώ νόμιζα ότι το έλεγε ο Χατζηδάκης, τελικά το έχει πει πρώτα ο Γιαννάκης. Αλλά έχουμε συμφωνήσει όλοι με αυτό. Έτσι δεν είναι. Και οι πάντες. Δεν νομίζω να υπάρχει κανείς που να μην θαυμάζει δημοσχολιού και από τους δημιουργούς. Και από τους συναδέλφους της. Θυμάμαι όταν σε μια εκπομπή μου για τη Βίκη είχα καλέσει την Χαρούλα και την Δήμητρα Αλεξίου και Γαλάνη να τραγουδήσουν οι τρεις μαζί. Ήταν σαν μαθητριούλες. Κοιτάγανε το Θεό τους. Και έτσι έπρεπε. Λοιπόν, νομίζω πως η Βίκη... Κοιτάγανε εμένα, δηλαδή, σαν Θεό. Εσένα, ναι. Έλα, μωρέ, δεν είχαμε και μεγάλη διαφορά ηλικία. Παιδί μου. Αν είμαι γυναίκα! Πες πάντων, είναι γενικής αποδοχής. Αυτή η γυναίκα είναι γενικής αποδοχής. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι του πολιτισμού μας και της ζωής μας. Να, αυτό έχει ο Παπαστεφάνου που δεν το έχει κανείς. Συμβαίνει, πέφτει μια λακκούβα στην εκπομπή, τάκ της σκεπάζει. Είναι αυτό το ταλέντο, δεν το έχει κανείς. Τη λακκούβα δεν κατάλαβα. Ναι, ξέρουμε, ξέρουμε. Εμείς που πονάμε εδώ ξέρουμε. Αλλά αυτό το ταλέντο δεν το έχει κανείς. Δεν υπάρχει δεύτερο από Παπαστεφάνου. Επανέρχομαι σε αυτό. Δώσ' μου χέρι να πιαστώ, να πιαστώ, να κρατηθώ. Ένα γέλιο, μια ματιά κι ανασθένε την καρδιά. Δώσ' μου χέρι να πιαστώ, να πιαστώ, να κρατηθώ. Ένα γέλιο, μια ματιά κι ανασθένε την καρδιά. Τι να φταίει, τι να φταίει, που δεν πήγαμε μπροστά. Δεν μετρήσαμε το κύμα και τον ανέμο σωστά. Αγάπη, να βαγίσαμε, μακριά ήταν να πάμε, μα δεν ξεκίνησαμε. Τι να φταίει, τι να φταίει, που δεν
Γιατί μας ανάψατε μία φωτιά τώρα. Τι? Μας ανάψατε, λέω, μία φωτιά, αγαπητοί. Μόνο μία μας έχει ανάψει. Κάτσε κάτω, γιατί η πολιτική φωτιά μας άναψε. Άκου να δεις τι μου θύμισες τώρα. Άστο αυτό κάτω. Όπως πάντα, το αφήνουμε. Λοιπόν, άκου. Είπες ένα τραγούδι τώρα, τι είναι αυτά ή τι είναι αυτά που το είχαμε μπροστά, το οποίο σε παλιότερη εκπομπή το είχε αφιερώσει προφητικά ο Λάκης Λαζόπουλος στον Κώστα Σιμίτη. Άκου να δεις τώρα, σύντομα. Εσύ τώρα που αγαπάς τον Κώστα Καραμαλή. Πολύ, όχι με τον αγαπάω, μίλα μου, τον πιστεύω κιόλα. Μίλα μου, μίλα. Τον πιστεύω πάρα πολύ. Για την αγάπη με ενδιαφέρει να μου πεις, τον αγαπάς. Πάρα πολύ. Δεν θέλεις να το αφιερώσεις κάτι. Να το αφιερώσεις. Κάτσε, τώρα σε καταλαμβάνω εξαπρόπτου, κάτσε σκέψου το. Τι θα του τέριαζε, ας πούμε, από τα δικά σου τραγούδια. Και δεν θέλω σκονάκι από εκεί. Δεν θέλει σκονάκι. Όχι, δεν θέλω γιατί ξέρω ότι κάποια θα πεταχτεί τώρα, πει κάτι. Ναι, ένα τραγούδι, αλλά άστο καλύτερα, ναι. Που ξέρω ότι το αρέσει να επιλέξει ήδη. Θα ήθελα να του πω κάτι τώρα, τι να σου πω, έτσι, κάτι που να έχει μια βαρύτητα, έτσι. Μια πληθωρικότητα. Να έχει μια βαρύτητα, να είναι κάτι, να είναι κουλτουριάρικο δηλαδή. Τι να του πω, δεν θες και σκονάκι. Άντε πες το ρε Αγγελική, πες το ρε Αγγελική. Δεν ξέρω εγώ. Έχει πληροφορίες αυτή, ξέρεις. Όχι, απλά είχαμε βρεθεί μια φορά στην Ίω και τον άκουσα να τραγουδάει πάρα πολύ ωραία. Το Θεέ μου την δεύτερη φορά που θα έρθω για να ζήσω. Βέβαια είναι βαρύ τραγούδι πολύ. Άκου να δεις, άκου να δεις τι τραγούδι. Μας έτυχε, μας κόλλησε, το χορέψαμε, το τραγουδίσαμε. Τώρα τι θα κάνουμε, το πάμε. Όμως θέλω τη ζωή μου να κι αυτό δεν τα πάω κοντρά. Κι αυτό δεν τα πάω κοντρά με τον καιρό. Κι αν μου έφυγε μια αγάπη. Όμως θέλω τη ζωή μου να την χαρώ. Κι αυτό δεν τα πάω κοντρά με τον καιρό. Κι αυτό δεν τα πάω κοντρά με τον καιρό. Αν μου έφυγε μια αγάπη, άλλη θα βρω. Με πλάνεψες και πήγες. Τα μοίρα μου και τους ανθρώπους στον έρωτα μου βρήκες. Πάτησες τα λουλούδια μου και σαν το κλέφτη βγήκες. Όμως θέλω τη ζωή μου. Γι' αυτό δεν τα πάω κοντρά με τον καιρό. Γι' αυτό δεν τα πάω κοντρά με τον καιρό. Κι αν μου έφυγε μια αγάπη, όμως θέλω τη ζωή μου να τη χαρώ. Γι' αυτό δεν τα πάω κοντρά με τον καιρό. Γι' αυτό δεν τα πάω κοντρά με τον καιρό. Κι αν μου έφυγε μια αγάπη, συγγνώμη, αυτό ήταν μέσα στο πρόγραμμα να το πούμε.
Ναι. Πιστεύω ότι... Βγάλε το μικρόφωνο, μάνα μου, από μπροστά σου. Για πες. Έτσι συνήθεια. Πιστεύω ότι το κωστάκι μας του Καραμαλή θα το αφαιρώσουμε αυτό. Το πήρα από την Νιάτη Χρώματα, που είναι και νέος. Στον Κώστα θα άρεσε. Στην Ατάσα δεν ξέρω. Κι αν μου έφυγε μια αγάπη άλλη θα βρω, δεν ξέρω αν θα της άρεσε. Ή πως έπρεπε να το είχαμε προβλέψει. Είναι πολύ ωραία κοπέλα, είναι πολύ καλή. Οπότε δεν τρέχει. Πού να βρεις τη σήμερα την ημέρα τραγούδι. Πού να βρεις τη σήμερα ένα τραγούδι που να... Τη γνωρίζω αρκετά χρόνια, της εύχομαι περαστικά της και της εύχομαι να συνεχίσει και θα συνεχίσει διότι είναι ένας δυναμικός άνθρωπος και καλός. Είμαι ο Θανάσης ο Νταντάνης, Βίκη, σε αποκαλώ Βίκη διότι σε θεωρούμε δικό μας άνθρωπο. Εύχομαι περαστικά σου, σιδερένια να είσαι. Να έρθεις το καλοκαίρι πάλι στην Πάρο, κοντά στα παιδιά σου και στα εγγονάκια σου. Είναι πολύ απλός άνθρωπος, έρχεται εδώ, παίζει, γίνεται παιδί με όλους, χαμογελαστή. Όταν περνάει στον δρόμο φωνάζουν όλοι, Βίκη από εδώ, Βίκη από εκεί. Το καλοκαίρι όταν έρχεται εδώ, έρχεται στο μαγαζί μου σχεδόν κάθε βράδυ. Φέρνει και τα εγγόνια της, φέρνει και τις κόρες της. Κάθονται παρέες ελληνικές, φωνάζει δώσε εκεί ένα μισό κιλό, δώσε άλλο ένα μισό κιλό γη. Αρχίζουν οι άλλοι το ίδιο και γίνεται χαμός. Βίκη, σε περιμένω το καλοκαίρι να φάμε το κατσικάκι και το αρνάκι που θες να έχει και λίγο λίπος. Γιατί άμα δεν έχει λίπος μου λες πάρ' τον πίσω. Και σε περιμένουμε και σε αγαπάμε πάρα πολύ. Αγαπώ με
πρώτη φορά που ακούω, πάρα πολλοί έχουν πει αυτό το τραγούδι και σήμερα, τώρα είναι η πρώτη φορά που το ακούω αυτό το τραγούδι να ισχύει τόσο πολύ όσο και με το Πιθηκότσι. Έχει κάνει ένα δίσκο ολόκληρο για την ευτυχία. Δική. Ναι, αυτό δεν το, δεν το είχα ξανακούσει και είναι... Είναι συναρπαστικό, ανατριχιαστικό. Του Σταύρου Ξαρχάκου, που ναι, έχει συνεργαστεί ναι, πολύ στενά μαζί. Σε δική μου ιδέα πάνω. Σε δική σου ιδέα. Ναι. Καλά, το τι χρωστάμε σε αυτόν τον άνθρωπο δεν λέγεται. Όχι, το Βικάκι, με το Βικάκι. Όχι, όχι, σε σένα χρωστάμε πολλά, γιατί είχες κατεβάσει κατά καιρούς φοβερές ιδέες που μας δίνουν σήμερα την ευκαιρία να χάσουμε ένα μουσικό. Έπεσε κάτω. Μας δίνουν την ευκαιρία να έχουμε σε πλάνα και σε ήχους ανθρώπους που δεν θα τους είχαμε ποτέ. Περδόνο. Στη σκάλα ακούγονται τα βήματά σου, δεν είσαι εδώ. Πόρτες ανοίγονται στο περάσμα σου, δεν είσαι εδώ. Νιώθει το σώμα μου το άγγιγμά σου, πονάει το στόμα μου απ' τα φιλιά σου. Τρέχουν στα μάτια μου τα δάκρυά σου, δεν είσαι εδώ. Δεν είσαι εδώ, δεν είσαι εδώ. Δεν είσαι εδώ. Κι όμως λέμε καλημέρα, σχεδιάζουμε τη μέρα, θα ανταμώσουμε τα απόγευμα μου λες. Δεν είσαι εδώ, κι όμως ρούχα στο κρεβάτι, που παράτησες και κάτι που χρειάζεσαι, δεν θα έρθεις, δεν το θες. Δεν είσαι εδώ κι όμως λέμε καληνύχτα, μας αγκάλιασε η νύχτα, το ρολόι ξαναγύρισε στο χθες. Το ρολόι, το ρολόι. Στη σκάλα ακούγονται τα βήματά σου, δεν είσαι εδώ. Πόρτες ανοίγονται στο περάσμα σου, δεν είσαι εδώ. Το νου μου στήχιωσε το φάντασμά σου, αχίλη μάτωσα στο όνομά σου. Τα μάτια ξέμεινα στο κοίταγμά σου, δεν είσαι εδώ, δεν είσαι εδώ, δεν είσαι εδώ. Δεν είσαι εδώ. Κι όμως λέμε καλημέρα, σχεδιάζουμε τη μέρα, θα ανταμώσουμε τα απόγευμα μου λες. Δεν είσαι εδώ, κι όμως ρούχα στο κρεβάτι, που παράτησες και κάτι που χρειάζεσαι, δεν θα έρθεις, δεν το θες. Δεν είσαι εδώ, κι όμως λέμε καληνύχτα, μας αγκάλιασε η νύχτα, το ρολόι ξαναγύρισε στο θες. Το ρολόι, το ρολόι. Δεν είσαι εδώ. Λοιπόν, εσύ μας είχες υποσχεθεί, Βίκυ, ότι θα μας έκανες το εξής δώρο σε αυτή την εκπομπή. Σε αυτές τις δύο εκπομπές. Α, δύο βγαίνουνε. Δεν καταλάβει.
Ένα τραγούδι ακαπέλα που θα διάλεγες εσύ. Στο είπα πριν. Μήπως ήθελες άλλο ένα. Αχόρτα. Άκου να δεις τώρα πώς θα σε πίσω. Θα γυρίσεις πίσω, θα σου δείξω κάτι από την Παναγία την Εκατονταπηλιανή και τον πατέρα Σπυρίδωνα. Και άμα θέλεις μετά μην τραγουδάς. Για να δεις ότι μπορώ να σε πίσω. Βρισκόμεθα στο χώρο της Εκατονταπηλιανής. Για την αγαπητή μας Βίκη, είναι χώρος γνώριμος, αλλά και σεβαστός. Πληροφορηθήκαμε τη δοκιμασία που έχει και εμείς απευθυνόμεθα σε ό,τι έχουμε πιο ιερό εδώ στο νησί μας, στην Παναγιά μας, στην Παναγιά την Εκατονταπηλιανή. Ευχόμεθα περαστικά να τη σκεπάζει η χάρη της Παναγίας στη ζωή της, να ξεπεράσει αυτό το Γολγοθά, να μας γεμίζει γεμάτο χαρά και να ομορφαίνει τη ζωή μας. Εγώ θα της αφιερώσω ως εκπρόσωπος του προσκυνήματος το πολύτιμότερο μου, την Παναγία την Εκατονταπηλιανή, να τη σκεπάζει στη ζωή της και να τη βοηθήσει σε αυτή τη δύσκολη στιγμή που βρίσκεται τώρα. Η Παναγία μαζί της. Ευχαριστώ. Έδωσε μια εικόνα. Η Ντίνα Εξίδη θα μου κάνει τη μεγάλη χάρη να μπει μέσα και να στη φέρει. Έκανε τα ρεπορτάζ όλα στην Πάρο και την έχει ερωτευτεί την Πάρο. Ευχαριστώ πολύ, ε. Και είναι και κάποια άλλα πράγματα που θα στα δώσουμε έξω. Ωραία. Που σου έστειλαν από εκεί. Είναι πολύ όμορφη, νομίζω. Παναγία. Εγώ χάρη στην Παναγία ζω. Το ξέρω. Και στο Χριστό. Και στην πορεία θα έχουμε τη χαρά να δούμε και τη μαμά σου, η οποία μας μίλησε για σένα και μας εξήγησε πώς κατάφερες να ανεβείς αυτό το Γολγοθά και να νικήσεις. Λοιπόν, τώρα για να ξυπνήσουμε λίγο περισσότερο. Εσύ σε μήνα νίκησα, άραγε. Νίκησες. Γιατρέ, νίκησε. Νίκησε. Νίκησα. Εγώ Βεβαίως. Έτσι νομίζω. Έχω τέτοιες δυνάμεις, μπορώ να... Τι να σου πω, δηλαδή, να τα βάλω με 10 άντρε. Να τον παπάω. Όχι με αυτούς τους δύο, όχι με αυτούς τους δύο. Δεν στο συνιστώ. Όχι με αυτούς τους δύο. Όχι, καλά. Γιατί αυτοί είναι παλαιά μαχημένα, αλλά δραστήριοι και μάχημοι. Ακούστε με τώρα τι πρόβλημα έχουμε. Έχουμε το εξής πρόβλημα. Κύριε Παπαστεφάνη, έχουμε το εξής πρόβλημα. Η κυρία Καλδάρα την ώρα του διαλύματος έβαλε την κυρία Νικολούν και μένα κάτω. Και είπε, θα τα πω όλα, τα λέω πάντα. Ναι, βεβαίως. Ναι. Μα τα λέω σου πω, λέει στην Νικολούλη, άκου να σου πω, θα τελειώνεις 2,5 ώρα το βράδυ και εγώ ξενυχτάω. Κανονίζει να τελειώσει νωρίτερα. Και μου βάλει και εμένα τις φωνές, μου λέει με την Αλεξίου μία ώρα πήγες. Μου λέει, άλλη φορά πώς έχεις. Και μία και ήμουνα. Μία και παρακαλώ. Συγγνώμη, να το ξανά. Ακριβώς ήταν. Να μην το ξανά. Ξεκινήσαν ακριβώς 10 και 4 και τελειώσαμε μία. Για μας βλέπουν, να μας βλέπουν. Ταν, τα μέτρησα γιατί έπρεπε να κάνω πρόγραμμα. Και το κακό είναι ότι ενθουσιάζουμε. Ενθουσιάστηκα, ενθουσιάζουμε συνήθως με την Σεμίνα και θλίβουμε με την Νικολούλη και με ποιον η αϊπνία. Η Αγγελική κάνει και συνέχεια. Κάνε μου πώς κάνει η Νικολούλη, κάνε μου. Έτσι κάνει. Καλά καλά διάθεση πολλές φορές. Πάμε λοιπόν, τι έχετε εσείς. Είναι θεατρίνα, μάνα μου. Είναι θεατρίνα. Πληκτική είσαι. Είναι θεατρίνα αυτή. Αλλά ό,τι και να κάνετε, αφού στενοχωριά με εύκολα. Έχω στενοχωριά με εύκολα. Και όπως σε πιέζει ο χρόνος, Αγγελική μου. Για σένα είναι να πω κάτι, αλλά με διακόπτει. Τα λες γρήγορα. Και με πνευρίζεις. Όχι, τι άκουσα από αυτό. Διαβάζω λίγο λόγο. Διαψέψτε με! Όχι. Δεν τα λέει γρήγορα, κύριε Παπαστεφάνη! Πρέπει να τα φορέσει η γυναίκα τόσο πράγματα! Δεν φεύγω! Μην πυροβολείτε! Ευτυχώς που έχω τον Γιώργο δίπλα και με περασπίζονται! Σε βλέπα στα μάτια κι ήσουνα δικός μου, τέρι μου παντοτινό. Μ' αφήσες μια μέρα και χάσα το φως μου και χάσα τον ουρανό. Στον Άγιο Σπυρίδωνα ένα δειλινό γύρισες χαρά μου κι ήρθα να σε βρω. Δάκρυσαν τα μάτια σου, δάκρυσα κι εγώ. Στον Άγιο Σπυρίδωνα ένα δειλινό. Πάλι την πόρτα μου θα χτυπάς, μ' αγαπάς, μ' αγαπάς. Πάλι καρδούλα μου θα στο πω,
σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Μακριά, σύννεφα σκεπάσαν λιγαρία, σβήσαν απ' τα χείλη τα τραγούδια, χειρομαραθήκαν τα λουλουδία, μα τα δειλινά μια φωνή μου ψιθυρίζει, μυστικά δεν θα γυρίσεις πια. Λες κι αδειανούν τα βήματά σου κι ο πόνος με τραβάει κοντά σου, μα τα δειλινά μια φωνή μου ψιθυρίζει, μυστικά δεν θα γυρίσεις πια. Χρόνια και χρόνια με τυρανάει κι ούτε μια στάλα δε με πονάει, γιατί και ζω κοντά του μες στη μιζέρια, χειμώνες τώρα και καλοκαίρια, γιατί και με βαριέται και μ' άλλες πάει και μου τα παίρνει και με χτυπάει, γιατί μα τον λατρεύω κι είναι το φως μου, γιατί ναι βλέπεις ο άνθρωπός μου. Μα τον λατρεύω κι είναι το φως μου, γιατί ναι βλέπεις ο άνθρωπός μου. Σβήσανε, τα σπίτια κλείσανε κι η νύχτα έπεσε πολύ βαριά. Ό,τι με πνίγει που έχεις φύγει σε άλλα μέρη σαν τα πουλιά. Πάμε! Και πάει, 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 πάει.
Δευτέρη. Βάλε μυαλό για κάνε μου τη χάρη. Βάλε μυαλό χρυσό μου παλικάρι. Σταμάτα πια μη κάνεις το λιοντάρι. Σταμάτα πια σε πήρα με καμπάρι. Στην άμμουδιά μου κλέψανε τη βάρκα. Και δεν θα βγω να πάω να πω ψετσάρκα. Στον ουρανό με γέλασε τα αστέρι. Και δεν θα βρω το σπίτι σου Λευτέρη. Μα την αυγή που η μέρα θα χαράξει. Θα πω στου μπάρμα Θοδωρού τα μάξι. Και ένα και δυο Λευτέρη Λευτεράκι. Είναι θαύμα, σ' αξίζει. Έχει υπέροχη φωνή. Για σου μπήκε αθάνατη. Λοιπόν, άκουσε τώρα ένα άλλο πρόβλημα που έχουμε. Το κινητό του κυρίου Μακράκη είναι, έχει περίπου 29 κλήσεις. Θα μας τα βγάλει όλα στη φόρα. Θα σας τα βγάλω. Διότι ο άνθρωπος είναι γιατρός. Πρέπει να είναι στο νοσοκομείο και γεννάμε τώρα. Έχουμε γυναίκες. Ξεγεννάνε και γυναίκες. Ξεγεννάνε γυναίκες. Θα πρέπει να τον αποχωριστούμε εδώ. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άντε παλικαράκι μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ σαν παιδάκι μου κιόλας. Ναι, μωρέ. Σε ευχαριστούμε. Τι να είσαι καλά. Μίλες, ευχαριστούμε. Άσο που ντρεπόμουν να με διαβάσω. Δεν τελειώσαμε λοιπόν. Ακόμα τώρα θα ρωτήσω κάτι τον κύριο Μπαχ. Τι είδους τραγουδίστρια είναι η Μοσχολιού. Έχουμε καταλήξει ένα συμπέρασμα γιατί είμαι λίγο μπερδεμένη. Τι τραγουδίστρια είναι αυτή. Τελείως blues τραγουδίστρια. Είναι blues τραγουδίστρια. Τελείως blues. Τελείως blues. Αυτό που έλεγε ο Δημήτρης Παπαδημητρίου προηγουμένως πάρα πολύ εύστοχα και αυτό για το ρυθμό. Είδατε πόσο πιστοχωρεί ο ρυθμός του Ζεμπέκικου όταν τέτοιοι μεγάλοι τραγουδιστές μπαίνουν στο βαθύτερο ορίζοντα του τραγουδιού και φέρνουν αρετές του τραγουδιού που μας διαφεύγουν. Πόσο πιστοχωρεί ο ρυθμός. Και δεν κάνει τίποτα άλλο ο ρυθμός παρά να υπερασπίζεται αυτό το καινούριο σχήμα που βγάζει μπροστά έξω ένας τόσο διαισθητικός τραγουδιστής, ας πούμε. Δεν είναι μόνο μεγάλη φωνή, είναι σαν να δημιουργεί μια προφητεία, ας πούμε, σαν να λέει μια προφητεία μια μεγάλη φωνή. Καταπληκτικό αυτό που λες. Είναι σαν να λέει μια προφητεία, δεν είναι... Βλέπετε ο μέτριος τραγουδιστής πως πνίγεται μέσα στην ένταση του στίχου και στο ρυθμό και σε αυτό και ίσα ίσα προλαβαίνει να ζήσει, ας πούμε, και πώς το κάνει καύσιμο, ας πούμε, ο μεγάλος τραγουδιστής αυτό το πράγμα, ας πούμε, για να πλεύσει, ας πούμε, πόσο... Τι ωραία που μιλάνε αυτοί οι άνθρωποι. Να είχα και εγώ τέτοια. Πολύ μεγάλη τραγουδίστρια. Δηλαδή να ακούω Παπαστρίκη. Αν υπήρχε ένα έξυπνο μάνατζερ, α πούμε. Παπαδημητρίου, τρελαίνω. Αν υπήρχε ένα έξυπνο μάνατζερ στην Ελλάδα, την ήξερε η οικουμένη τη Μοσχολιού. Α, βέβαια. Βέβαια. Κανονικότατα. Τι θα γίνει, δεν θα τρέξει κανένα μοσχοβολιστό, δροσερό πάρκο, αυτό πάλκο για το καλοκαίρι. Να έρθει ο Κοσμάκης να βαφτιστεί. Είχε μια ιδέα φοβερή. Να αποθορυβοποιηθεί λιγάκι αυτό με ένα ποτάκι. Βγες να κρατήσει το χέρι της αγαπημένης του. Άιντε, βγες τραγούδα. Κάποιος που θέλει να έρθει εκεί πέρα με ένα ποτό, με ένα ποτό να καθίσει αυτό, να δακρύσει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τι γίνεται, ποιος θα κάνει αυτά τα πράγματα, εσύ Γιώργο. Σβήσε το τσιγάρο, Γιώργο. Ένας κάποιος, ας πούμε, κάποιος κάνει μαγαζιά. Καλά, ότι και να του πει κάποιο. Δεν μπορεί να κάνει. Έχουν φύγει τα πράγματα από εκεί. Έχουν φύγει τα πράγματα. Ένα πράγμα, ένα αυτό έτσι. Να ανοίγεις μια πόρτα, ας πούμε, που δεν την ξέρει κανείς. Κυρία Καλδάρα, εσείς που μένετε κοντά της, βγαίνει στο παράθυρο, τραγουδάει μέσα στο σπίτι. Εκείνο που έχω να σας πω εγώ, βέβαια, η ζωή του καλλιτέχνη, εκτός των τελευταίων καταστάσεων, χαρά εγώ που θα ερχόταν η Βίκη να χτυπήσει εκεί. Ετοίμαζα, έκανα όνειρα, θα τις μαγειρέψω, θα τις κάνω αυτό, εκείνο, τ' άλλο. Δεν τη βλέπω, παιδιά. Δεν τη βλέπετε. Πότε να τη δω γλυκά μου. Όταν δούλευε, κοιμότανε. Πράγματα που τα οποία δεν ξέρω. Δεν είναι μόνο αυτό. Προσπαθεί να με δικαιολογήσει κι εγώ. Πραγματικά, απ' τη μια δεν έχω δίκιο. Αλλά και απ' την άλλη, είχα κι εγώ τα βάσανά μου. Και δεν είχα όρεξη. Είχα κλειστεί πολύ στον εαυτό μου. Ναι. Και πολλές φορές όμως πήγαινα, μου έκανε ωραία αυγά με παστρουμά. Να το πω το περιστατικό ναι, αυτό. Πες το. Ήταν εποχή νησιών. Δικάκι μου. Και αρτηθήκατε. Τι λέω εγώ. Από τη βεράντα, περαστική. Δικάκι μου, έλα. Ήξερα ότι της αρέσει ο παστουρμάς. Μας τα έχεις πει. Έλα να σου κάνω ένα ζεδάκι, να πιούμε ένα κρασάκι. Ναι, λουλάκι μου, θα έρθω, αλλά όχι τώρα γιατί νηστεύω. Θα έρθω τη Δευτέρα. Δεν θυμάμαι τι μέρα ήταν. Πέμπτη. Δεν θυμάμαι τέλος πάντων. Νηστεύω. Εντάξει. Ήρθε η Δευτέρα. Τι σε ετοιμάζω εγώ το παστούρμα. Α, και θα μου κάνεις παστούρμα με 5 αυγά. Απαιτητική. Ύστερα από νηστεία.
Ναι. Πραγματοποίησα τη θέλησή της. Τα φάγε όλα. Όλα. Τι εγώ να μετρώ η έννοια, ζει αυτό το παιδί. Το στομάχι της τι κάνει, πέντε αυγά και δεν ξέρω πόσο παστούμα. Προκειμένου αυτό το κοριτσάκι μου να το ευχαριστήσω. Ναι. Εφόσον εξεδήλωσε και την επιθυμία. Την παίρνω τηλέφωνο. Σε ποιο δωμάτιο του σπιτιού την πετύχατε? Σε ποιο δωμάτιο του σπιτιού την πετύχατε? Δεν ξέρω κάπου. Το τηλέφωνο δεν μου είπε. Το τηλέφωνο. Πιάσαμε την πορεία. Πήγα και μου είσαι καλά. Μια χαρά για τι λουλά. Ήταν μια σπίθα στην αρχή. Ψυχαλά και γίνει σπίθα πυρκαγιά και γίνει σπίθα πυρκαγιά και πελαγώσει στα άλλα. Αν σε υποχρεώνω να χωρέσεις την ιστορία της Βίκης μέσα σε 3-4. Σε ένα κομμάτι στο δίφωνο. Τι θα έγραφε? Με αφορμή αυτό το δίσκο που κάνει, που ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει, θα έλεγα πρωτοπόρος. Mm-hmm. Γιατί αυτές οι επιλογές που τώρα κάνει να συναντήσει μια γενιά. Μια ζωή με τους πρωτοπόρους ήταν. Ήταν μια ζωή. Ήταν. Αυτό και είναι και πάντα στην επικαιρότητα. Δηλαδή αυτές οι κόντρα επιλογές, θα τις έλεγα, mm-hmm. τη δικαιώνουν συνέχεια. Mm-hmm. Και αυτό δεν το κάνουν πολλοί ομοτεχνίτες, δεν το έκαναν και δεν το κάνουν και γι' αυτό ίσως και να περιθωριοποιούνται. Ενώ εκείνη πάντα ανοίγεται σε νέα πράγματα και από αυτά κερδίζει νομίζω. Κερδίζει και εκείνη και το τραγούδι. Τη φωνή της πώς την είδες? Τη φωνή της είναι καλύτερη από ποτέ. Ασύλληπτη, αυτό λέγαμε. Ασύλληπτη. Ξέρεις τι λέω, ποιο να δούμε τώρα, σε παρακαλώ? Να δούμε τη μαμά σου. Βρήκαμε τη μαμά σου. Γιατί την πήρε, ήθελε πολύ να μιλήσει για σένα. Ναι. Αν δεν ήθελε, δεν θα κάναμε τίποτα. Αλλά ήθελε με πολύ διάθεση να μιλήσει για σένα. Και είναι ίσως το πιο τρυφερό κομμάτι αυτής της εκπομπής. Πάμε να τη δούμε. Μανούλα μου. Κύριε, εκέκραξα πρόσε τις ακούσον μου. Ζήσαμε πολύ βαριά θλίψη, γιατί ήταν πολύ σοβαρά. Δεν είχαμε ελπίδες για ζωή. Και όπως ξέρετε, είμαστε όλο με προσευχή και δάκρυα. Μας τη χάρισε ο Θεός. Μας τη χάρισε η Παναγία. Η Παναγία μας τη χάρισε για να την έχουμε. Και πάντα παρακαλώ την Παναγία να μας τη χαρίσει. Και να μην πάρουμε αυτό το ποτήρι, η μάνα να πάρει του παιδιού αυτό το πικρό ποτήρι. Εγώ να φύγω πρώτη και ύστερα. Καμιά φορά μου λέει και τώρα, λες μαμά να πεθάνω. Λέω όχι, έχεις την Παναγία, δεν θα πεθάνεις. Της λέω, δεν θα πεθάνεις, όχι. Λέει, οι γιατροί μου είπαν είμαι καλά. Μα είσαι καλά. Εσύ πώς νιώθεις? Νιώθω ζωντανά, μου λέει, πολύ ζωντανά, να πάω να δουλέψω. Βασιλικούλα μου, θέλω να είσαι πάντα καλά και να είσαι και στον κόσμο καλά και στο Θεό να είσαι κοντά. Γιατί πρέπει να είμαστε κοντά στο Θεό για να μας δίνει υγεία και χαρά. Ελπίζω να νιώθεις όπως και εμείς πόση μεγάλη δύναμη και πόση μεγάλη όθηση στο να αντέξουμε πράγματα μας δίνουν αυτά τα λόγια. Η μαμά σου σε βοήθησε πάρα πολύ, η οικογένειά σου σε βοήθησε πάρα πολύ, αλλά φαντάζομαι ότι αν δεν είχες εσύ τη δύναμη που έχεις, Βίκη, που είχες μια ζωή να αγωνίζεσαι για όλα, για όλα. Δηλαδή, απέδειξες τόσα χρόνια και στην καριέρα σου και στη ζωή σου ότι δεν σταματούσες μπροστά σε κανένα εμπόδιο. Ο τρόπος που μεγάλωσες τα παιδιά σου, ο τρόπος που αγωνίστηκες να υπάρξεις σαν άνθρωπος, η αξιοπρέπεια που ήταν το α και το ω αυτής της καριέρας και της ζωής. Γιώργο, εσύ την ξέρεις καλύτερα. Όλα αυτά που λες και έχεις πει από την αρχή της εκπομπής είναι σωστά, Σεμίνα. Η Βίκη είναι μια μεγάλη καρδιά, μια μεγάλη τραγουδίστρια, ένα παλικάρι. Όσοι την έχουμε ζήσει από κοντά, είμαστε πραγματικά πολύ τυχεροί.
και θα τη επιτρέπαμε ποτέ να φύγει. Τη εύχομαι να είναι κοντά μας πολλά χρόνια για να μας δίνει παρηγοριά. Και όλος ο κόσμος να είναι καλά, ρε παιδιά. Όλος ο κόσμος. Αγάπη μου. Λοιπόν. Όλος ο κόσμος να είναι καλά. Και αυτό που είπε η μητέρα, πραγματικά. Η πίστη σε σώζει. Το έπαιδειξε εσύ αυτό. Η πίστη στην Παναγία και στο Χριστό σε σώζει. Αλλά όχι να το λέμε έτσι, όταν την έχουμε ανάγκη. Να το λέμε και όταν δεν την έχουμε. Και όταν δεν έχουμε ανάγκη εμείς. Mm-hmm. Την Παναγία την έχουμε ανάγκη πάντα και το Χριστό. Λοιπόν, για να συνέλθεις και να είμαστε ωραία, ποιος θα σηκωθεί πιο γρήγορα τώρα, να της αφιερώσει τραγούδι. Λοιπόν, α, σηκωθεί πιο ωραίος, βρε παιδιά. Άντε, πιο μεγάλος. Κανείς δεν σηκώθει. Πιο μεγάλος. Θα αφιερώσει το αστέρι μου στο αστέρι μας. Έτσι. Σένα. Το βράδυ αυτό είναι σταθμός, το παρελθόν σου διώξε. Εσύ κι εγώ να γίνουμε ωραία παλικαράκι. Και ωραίο παλικαράκι και ωραίο τραγουδιστή. Ωραία παιδάκια, ωραία παιδάκια. Και ωραίος φωνός. Ωραία παιδάκια. Πριν γιατί κάθισες στην αγκαλιά του να τραγουδήσεις, είχες κουραστεί, έτσι. Όχι. Α, όχι. Κοίτα η πονηρή τώρα. Ήθελα να το παίξω. Α, έλεγχο απάντησε.
Ωραία, σε πολύ. Να σε ρωτήσω κάτι πολύ αδιάκριτο. Μάλιστα. Είναι αλήθεια ότι έχεις πολύ σφιχτές γάμπες? Α, δεν μπορείς το καλό. Μισό λεπτό. Υπάρχει λόγος που θα ζάω. Για κοίτα. Μιλάμε πέτρα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, είναι αλήθεια λοιπόν ότι έχεις σφιχτές γάμπες. Το είχα διαβάσει κάπου. Έπρεπε να με φοράω. Λόγω των αθλητικών σου επιδόσεων. Αθλητή στα 100 μέτρα. Εσύ λες τώρα ότι αν ήμουν πιτσιρίκα, ρε παιδί, πιτσιρίκα μέχρι 10. Και τι, έτρεχα και το λυκαβητό γύρω εκεί. Γι' αυτό σου λέω. Ξέρω τι ρωτάω. Πιτσιρίκα, ναι, δηλαδή μέχρι τα 17 μου, 18. Έτρεχες χωρίς να σε κυνηγάνε. Κανονικά, με δική σου πρωτοβουλία. Έτρεχα, έτρεχα τα κατοστάρα μου, άρεσε πάρα πολύ. Και ανέβαινα στο βουνό, α πούμε, τη σπηλιά Νταβέλη, χωρίς να πιάνομαι. Αλλά μετά όταν μεγάλωσα και έμεινα στο λυκαβητό, έκανα το γύρο του λυκαβητού και έτρεχα. Και καμιά φορά τα με γνωρίζω με τα αυτοκίνητα. Ω, μανάρα μου, με κάνει. Όπω και ολοκλήρωνα το κεφάλι μου στο τουβάρι. Α, στο καλό λόγο. Να ρωτάω, να ρωτήσω την πλευρά των Παναθηναϊκών. Ήταν χούλιγκαν καθόλου στο γήπεδο, φώναζε, έκανε, ήταν κυρία. Τη θυμάμαι εγώ στη θύρα 3. Στη θύρα 3 ήταν. Στη θύρα 3. Τι έκανε. Μόνιμη σε μία. Όχι, με είχε στι επισήμω ο Ρωμάζο. Θύρα 3. Και μια φορά εγώ ήθελα να φωνάζω. Γιατί στη θύρα 3 επίσημη. Και δεν σου πήγαινε. Ναι, ναι, και τι έκανε, περιγράψτε μου. Δεν σου πήγαινε η θηρατρία και ήθελε μέσα στο χούλιγκαν. Τι έλεγε. Να φωνάζει. Ναι. Όταν τα πράγματα πήγαιναν καλά. Όταν πήγαιναν κακά, τι έκανε. Τι ήταν. Όταν πήγαιναν κακά τα πράγματα, τι έκανε. Δεν μίλαγα. Εντάξει αυτό. Όχι, εντάξει, ήταν. Φώναζε. Ήρεμη. Φώναζε πολύ όταν έμπαινε γκολ, όταν έμπαινε καλά. Βάζαμε γκολ και τι τα αφιερώναμε. Με ποιο τρόπο. Τι αφιερώναμε, τι κάναμε έτσι. Ότι είναι δικό της. Ήταν όρθια η Βίκη. Τι λες ρε παιδιά. Παιδιά μου ρε, μαζί μεγαλώσαμε. Ε, βέβαια, το αγαπημένο της παιδί. Παιδιά είμαστε, τι νομίζεις. Περιμέναμε να τελειώσει το παιχνίδι από τη Θεσσαλονίκη, τα παιχνίδια που είχαμε. Με το τελευταίο αεροπλάνο πάντα γυρίζαμε. Και μόλις γυρίζαμε στο αεροδρόμιο, περνάγαμε από τη Τουχιλά. Τα δίνατε όλα εκεί πέρα. Εγώ από αυτούς γνώρισα και το Μίμη. Να σε ρωτήσω κάτι, Βίκυ. Γιατί σαν να πω την ιστορία εγώ. Όχι, πριν να πεις την ιστορία, να πω ότι επειδή όλοι την ξέρουν και οι κύριοι. Ναι, ναι, την ξέρω. Αλλά εγώ νομίζω. Όχι, νομίζω ότι σε ξέρω τελείως από τα πρώτα σου βήματα. Γιατί θυμάμαι αυτό που λες και ξέρω. Που τραγουδούσες με μία άλλη. Με μια άλλη κοπέλα. Κοπέλα δεν σε δύο μικρή. Σε... Όχι. Μανταλένα. Μανταλένα στο Ζαμπέτα. Ήταν μετά. Ήταν στο Χάραμα με τη Μανταλένα. Και από μια τότε θέλω να πω. Με πράσινα μάτια. Ο Δωμάς δεν ήξερε πια να κολλήσει. Εμένα ή εκείνης. Με συγχωρείς, θα κάνω παρέμβαση εδώ. Και θα πω ότι οι Παναθηναϊκοί σε γνωρίσαν από μένα. Έτσι, να πάνε τα σωστά τα πράγματα στις θέσεις τους. Εγώ είχα την τύχη να τη γνωρίσω τη Βίκη στα πρώτα της βήματα. Mm-hmm. Τέρμα Πατησίων. Μετά από μένα. Με συγχωρείτε. Έχω αποδεικτικά. Η Παναθηναϊκή ρίσμα. Στοιχεία σου λέει, από φωτογραφίες. Όταν σου λέει στην Τριάννα πρώτα τραγούδισε, μετά τραγούδισε. Στην Τριάννα είχες έρθει. Στην Τριάννα. Στην Τριάννα του Χιλά. Μετά όταν. Στην Τριάννα του Χιλά, με συγχωρείς. Την άλλη μέρα. Αλλά στην Πατησίων, στα ξημερώματα. Εκεί πήγαμε πολύ. Άσε να τελειώσω. Μετά ήταν. Τα ξημερώματα. Τρογόντουσαν έτσι και στο γήπεδο. Περιμένετε, μην βιάζεστε. Νομίζω ότι κάνετε λάθος. Στα ξημερώματα Τέρμα Πατησίων, Ζαμπέτας, Μοσχολιού. Αυτό ήταν μετά, δηλαδή. Μανταλένα, με συγχωρείς, από τότε σε γνώρισα. Εγώ εκεί σε είχα. Εκεί με ξέρεις και πιο μπροστά. Εγώ εκεί σε είχα πρώτα ακούσει. Μετά, άστο, να σου πω κάτι. Και πήγα στο γήπεδο και τους είπα, άκουσα μια τραγουδίστρια τρομερή και Παναθηναϊκιά. Και από εκεί ξεκίνησε ο Δωμάζος και ήρθε και σε άκουσε. Ναι, ερχόταν Παναθηναϊκή εκεί πέρα την παίκτος και εγώ κατέβανα κάτω και μίλαγα. Ακούω! Ο Ανδρεάς ήταν ο καλαμπουρτζής της ομάδας. Και όταν πηγαίναν πουθενά, ξέρω εγώ, είμαι στο πούλμα και αυτά, μας έλεγε όλα ανέκδοτα και κάκα. Κατουριόμαστε, λέει, τόσο πολύ. Και μια φορά λέει, ήταν η αδερφή μου, λέει, στον καθρέφτη, ο πατέρα μου δεν έβλεπε καλά και κάνω μωρή Γεωργιά, ξέρεις εσύ. Έχει μείνει ιστορικό. Θυμάμαι και το πρώτο αυτοκίνητο στο Φιατάκι. Το 1100. Ναι, ρε, τι σε φιλιάδε. Ένα σιέλ, ναι. Βίκιο,
όλες αυτές τις μέρες που σε ζω καθημερινά για να φτιάξουμε αυτή την εκπομπή, είδα πόσο απλή, πόσο ξένιαστη, πόσο αντιβεντέτα είσαι έξω από τη σκηνή. Αντίθετα, όταν ετοιμάζεσαι να βγεις, γίνεσαι κάτι σαν αγρίμη. Αγρίμη, είμαι ανήσυχη. Οπωσδήποτε είμαι ανήσυχη. Όχι, βρε Γιώργο. Έχω ανησυχία, η αλήθεια είναι αυτή, αλλά μέχρι να βγω στην πίστα. Από τη στιγμή που θα βγω στην πίστα και θα πω τον πρώτο στίχο μόνο και εδώ τον κόσμο ότι με κοιτάει και ότι εντάξει τον έχω πιάσει, είναι και τέρμα. Σε βλέπω όπου πάω σαν παρέστηση. Κι όμως αν δεν δώσω θα μ' αφήνεις. Εγκαιτεύω για να μείνεις. Και φοβάμαι που έχεις γίνει απαραίτητη. Όπα! Που περάσαμε μαζί. Ξεχνάς ό,τι έκανα. Ξεχνάς πως θα πέθαινα. Αν το ζήταγες εσύ. Σε κεντεύω για να μείνεις. Και φοβάμαι που έχεις γίνει απαραίτητη. Εγώ που σ' είχα πιστευτεί, πάνω σε κρίση και σε δες ακούω, τώρα κλεφτά σε συναντάω. Εγώ που σ' είχα πιστευτεί, πάνω σε κρίση και σε καμία, τώρα κλεφτά σε συναντάω. Τα φωτά σβήσανε, τα σπίτια κλείσανε τη νύχτα έπεσε πολύ βαριά. Κάτι με πνιγεί που έχεις φυγεί. Την έχω ζήσει σαν φίλο μου, σαν μάνα μου, σαν πολύ δικό μου άνθρωπο. Έχει δώσει πολύ παραπάνω σε μένα από ότι στα παιδιά της. Ξέρεις ότι σ' αγαπάω πάρα πολύ. Ότι
Σε έχω πιστέψει και το έχεις αποδείξει αυτό για να πάρω την εμπιστοσύνη σου και την αποδοχή σου. Έχω μέσα μου όλη τη δύναμη, μου έχεις δώσει τη δύναμη αυτή. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο παρά να είσαι καλά, να είσαι κοντά μας, συνέχεια. Γιατί σε χρειαζόμαστε συνέχεια. Και σε θέλουμε συνέχεια. Και πρέπει να είσαι. Όλα τα όνειρα αυτά που έχουμε κάνει, τώρα πρέπει να πούμε τραγούδι. Και που έχουμε πει, θα πραγματοποιηθούν. Στο υπόσχομαι. Στον δρόμο κάποια άκρη μοναχός, χαρίς και κρύβει την τρόπη του στο σκοτάδι. Όμως τι φταίει αν γεννήθηκε φτωχός, τι φταίει αυτό. Αν τη ζωής είναι ρημάδι, αλήτη δίχως αγάπη, με δίχως μάνα και δίχως σπίτι, αλήτη μες στη μανία του χωριά μικρός πουργητή, αλήτη. Όμως κι αυτός ίσως μπορέσει μια φορά να βρει ένα όνειρο, μια αγκάλι, ένα παγιό, να βρει δυο χέρια να του δώσουν φτερά και τα δυο χείλη για να του δω, για να του δώσουνε κουράγιο. Αλήτη δίχως αγάπη, με δίχως μάνα και δίχως σπίτι, αλήτη μες στη μανία του βοριά μικρός πουργητή, αλήτη. Συχνότητα, δεν είμαστε στον ίδιο το σταθμό. Τα όνειρά μου έχουν ταυτότητα, τα όνειρά σου έχουν αριθμό. Το καινούριο πράγμα είναι άλλο πράγμα, να σ' αγκαλιάσει, να σ' ανεβάσει μπορεί. Ρίχνουμε ένα κλάμα σιγά το πράγμα, παλιό ρε κλάμα ζωή. Κοντά στα ξημερώματα,
κοντά στα ξημερώματα. Κοκκινό και μη ρωτάς, έρχομαι μαζί σου όπου πας. Πίσω είμαι σε ένα ξεκινώ και πιάσε κοκκινό. Πολύ καιρό να σε ρωτήσω και δεν ξέρω αν είναι αλήθεια. Αν είναι αλήθεια, είναι απίστευτο. Διάβασα κάπου ότι... Πού ήσουν τη νύχτα του Πολυτεχνείου? Πού ήμουνα? Ναι. Είναι αλήθεια ότι ήσουν με το Μούτσι στο Πολυτεχνείο? Με το Μούτσι και ο αδελφός μου. Και ότι σπάγατε παρκόμετρα απ' έξω? Εγώ έσπαγα τα παρκόμετρα με ένα λωστό. Τον οποίο τον αδελφό μου τον είδαμε, είχαμε φύγει από το ζυγό με το Μούτσι. Και πηγαίναμε με τα πόδια στο Πολυτεχνείο. Πώς φύγατε το ζυγό? Έφυγες γιατί είπες απόψε δεν τραγουδάω, δεν γουστάρω να τραγουδήσω. Γιατί ακούγαμε στο ραδιό. Ο κόσμος καίγεται. Ήταν 2-3 μέρες αυτό το πράγμα, έτσι. Και εγώ πριν 2 μέρες τους είχα δώσει μια μικροφωνική μου. Και ήταν και μετά έτρεχα, ο Μίμης ήταν στο ξενοδοχείο τότε στο Απέργη, στην Κηφισιά. Και λέω δεν μπορώ, δεν μπορώ για τις πεθεράς μου, χωρίς να τις πω τις πεθεράς μου όπως θα πάω. Τους είχα αφήσει τα δύο παιδιά, ήταν μωρά εκείνα. Λέω τι θα κάνω, τι να κάνω, δεν μπορεί, πεινάνε τα παιδιά. Να γιατρούς λέγανε, να πάω κι εγώ στο φούρνο, να ό,τι κουλούρια είχε, να ό,τι ψωμιά, κεφάλια. Αυτά τα κουλούρια που δείχνανε καμιά φορά. Ήταν δικά σου. Κεφάλια, κασέρια και τέτοια. Και τα δω, του τα έδινα από το παράθυρο, γιατί δεν μ' άφηνα να μπω μέσα. Το αλλά σύμφωνα. Το βράδυ, που πια ήμουν αταραγμένη. Δεν μπορούσα να δουλέψω με τίποτα. Και το μαγαζί να είναι ασφιχτικά γεμάτο, χίλια άτομα μέσα. Λέω του Μίτσι, ρε εσύ δήμο, του λέω δεν μπορώ να τραγουδήσω. Μου λέει αλήθεια, το λες. Ούτε και αυτός ήθελε. Και εγώ μου λέει, πω, του λέω πάνω να φύγουμε, του λέω. Τι θα πούμε. Λέω δεν ξέρω, δεν λέω και τίποτα, του λέω πάνω να φύγουμε. Λέω στο Μίμη, έλα να σου πω, του λέω δεν θα τραγουδήσουμε σήμερα. Γιατί θα τραγουδήσετε χίλια άτομα, θα μέσα, εγώ πώς θα τα διώξω. Λέω να σου πω, θα βγω εγώ και θα του πω αυτό που είναι και θα φύγουν, να πάνε και αυτοί στο Πολυτεχνείο. Λέω. Τι να κάνουμε, λέω, δεν μπορώ. Πραγματικά δεν μπορούσα, είχα μια θλίψη. Και βγαίνω έξω, λέω σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι συνθήκες τέτοιες, λέω δεν μπορώ να δουλέψω, είμαι ταραγμένη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να φύγω, θα πάω στο Πολυτεχνείο. Άμα θέλετε, ελάτε. Να κάνουμε παρέα, θα σας τραγουδήσω εκεί. Και φύγαμε. Και πηγαίνοντας λοιπόν στο Πολυτεχνείο, μας λέγανε τα δακρυγόνα. Και εγώ δεν είχα και τέτοιες εμπειρίες, να σου πω την αλήθεια μου. Και ένα παιδί εκεί που ήταν κοντά μου έδωσε λεμόνι. Και έκανα έτσι και χειρότερο από το λεμόνι. Εκεί είναι που στραβώθηκα. Και να, γιατί μας διώχναν από εδώ, μας διώχναν. Τώρα έχεις το know-how για τις καταλήψεις, για διαδηλώσεις. Και βλέπω τον αδερφό μου μέσα σε ένα φορτηγάκι, σε ένα βαν. Πού πας, μου λέει, μπες μέσα. Μπαίνω μέσα. Μου λέει, μην κάνετε τα πόδια σας πίσω. Γιατί ρε, του λέω, τι έχεις χειροβοβίδες. Ξέρεις που ήταν καθισματάκια έτσι. Λέει, όχι, μου λέει, μη βίδες μπορώ να σου πω. Κρυκτικά είχαν, ξέρω τι είχαν. Και κάνω έτσι, παίρνω και λωστούς. Και σπάγαμε τα παρκόμετρα. Μη το ρωτάς τον ουρανό. Το σύννεφο και το φεγγάρι. Ο βλέμμα σου το σκοτάδι.
σκοτεινό. Κάτι απ' τη νυχτά έχει πάρει. Μην το ρωτάς τον ουρανό. Το σύννεφο και το φεγγάρι. Το βλέμμα σου το σκοτεινό. Κάτι απ' τη νυχτά. Τώρα για όλα αυτά που μας χάρισες όλες αυτές τις ώρες, να σου χαρίσω κάποια λουλούδια. Σε πρώτη φάση, έχω πολλά να σου χαρίσω. Βεβαίως έψαξα ό,τι λουλούδια θα της άρεσαν. Έκανα ό,τι μπορούσα αριστερά, έβαλα αυτά. Τα βάψε μπλε, κοίταξε. Ο κύριος Κωνστάντης που βρήκε αυτά, έβαλε και από εδώ αυτά. Ντύθηκα εγώ. Ντύθηκες εσύ έτσι. Σας παρακαλώ τα λουλούδια της κυρίας μου σχολείου να έρθουν. Αποξηραίνω. Θα σε εντάξει για πάντα. Κοίτα. Να είναι αποξηραμένα. Ό,τι πιο γαλάζιο βρήκα στην αγορά είναι για σένα. Πάλι μπλε και γαλάζιο. Λοιπόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Άκου τώρα τι λέω. Θέλεις μια που είμαστε μέσα στο γαλάζιο να δεις και τον Νικήτα Κακλαμάνη που είναι και φίλος σου. Και τον αγαπώ και πάρα πολύ. Τον αγαπάς, γιατί μετά ο κύριος Γενιάς θα σου αφιερώσει το δικό του τραγούδι. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Που είναι ο μικρότερος παρέας. Πάμε να τον ακούσουμε. Η φίλη μου η Βίκη Μοσχολιού είναι η τραγουδίστρια, η μεγάλη τραγουδίστρια που ερμήνευσε και τραγούδεσε τον έρωτα, την αγάπη, αλλά κυρίως τα όνειρα, τους πόθους, τα μεράκια των απλών και φτωχών ανθρώπων του λαού μας. Στη δική μου τη συνείδηση η Βίκη είναι κάτι όπως η Αμάλια Ροντρίγκες στην Πορτογαλία. Αυτό τώρα σε συνδυασμό με μια καρδιά που είναι τόσο μεγάλη που χωράει ολόκληρο τον κόσμο με κάνει να πιστεύω ότι είναι ένα ζωντανό κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς αυτού του τόπου. Βίκη μου, σαν γιατρός και σαν υπουργός υγείας να σου είμαι άχρηστος για όλη σου τη μετέπειτα ζωή. Σαν φίλος όμως είμαι εδώ, σε περιμένω να έρθεις για καφεδάκι, να είσαι πάντα καλά, σε αγαπώ, σε αγαπούμε και να περάσετε απόψε μαζί με τη Σεμίνα και τους άλλους καλεσμένους μια πολύ ευχάριστη βραδιά. Να είσαι καλά Βίκη μου, να τραγουδάς, να σε ακούμε, να σε χαιρόμαστε και να ονειρευόμαστε μαζί με σένα. Ήταν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τον αγαπώ πάρα πολύ. Είναι βραδιές που ψάχνω μέσα όνειρά μου παλιές αγάπες μου που χάθηκαν στο χρόνο που έλεγαν πάντοτε πως θα μέναν κοντά μου κι όμως τις δύσκολες στιγμές μ' άφησαν μόνο πως αν μοιράστηκα πόσο κουράστηκα πόσο περίμενα πως μου φανήκες εσύ σαν τη βροχή στη διψασμένη μου ψυχή. Σ' αγαπώ, δεν έχω τίποτα άλλο πια για να θυμάμαι. Στην αγκαλιά σου θέλω μόνο να κοιμάμαι και τη μορφή σου να την κρίζω σαν ξυπνώ. Σ' αγαπώ, δεν έχω τίποτα άλλο πια να περιμένω. Μέσα στα χέρια σου γεννιέμαι και πεθαίνω. Κι ό,τι ονειρεύτηκα κοντά σου μόνο ζω. Σ' αγαπώ. Thank you.
ένα παράξενο ταξίδι. Άλλαζα πάντοτε σταθμούς, μα έψαχνα τέρμα. Οι αγάπες παίζανε του πόνου το παιχνίδι. Μα εγώ ζητούσα την αλήθεια μες στο ψέμα. Πόσα μοιραστικά, πόσο κουραστικά, πόσο περίμενα πως μου φανήκες εσύ. Σαν τη βροχή στη διψασμένη μου ψυχή. Σ' αγαπώ, δεν έχω τίποτα άλλο πια για να θυμάμαι. Στην αγκαλιά σου θέλω μόνο να κοιμάμαι. Και τη μορφή σου να την κρίζω σαν ξυπνώ. Σ' αγαπώ, δεν έχω τίποτα άλλο πια να περιμένω. Μέσα στα χέρια σου γεννιέμαι και πεθαίνω. Κι ό,τι ονειρεύτηκα κοντά σου μόνο ζω. Σ' αγαπώ. Νομίζω σου είπε όλα αυτά που σκεφτόμαστε να σου πούμε. Σ' αγαπάμε και το ξέρεις και το νιώθεις. Α, τραβάει από τώρα. Είναι το παρασκήνιο. Το παρασκήνιο. Γιατί όλη μου η ζωή ευθύνη μέσα της με κλείνει. Χάνομαι, έρχεσαι κι εσύ, όλο απειλές μοιράζεις, πάλι με δικάζει. Ο δρόμος δεν τελειώνει, για την παλιά ευχή ψάχνει απ' την αρχή. Στιγμή καυτή με την ανάσα της νύχτας άναψε τα άστερα. Στου φόβου τα γιατί να είμαι δυνατή. Στιγμή καυτή με την ανάσα της νύχτα
σαν άψε τα άστερα στου φόβου τα γιατί να είμαι δυνατή. Γιατί μέσα στη σιωπή οι λέξεις θέλουν να διαλέξεις τα γνωστό. Δάκρυα πατού κλείδωσα το νου την πόρτα, έσβησα τα φώτα σκόνη. Αυτός ο δρόμος δεν τελειώνει, για την παλιά ευχή ψάχνει απ' την αρχή. Στιγμή καυτή με την ανάσα της νύχτας άναψε τα άστερα στου φόβου τα γιατί να είμαι δυνατή. Στιγμή καυτή με την ανάσα της νύχτας άναψε τα άστερα στου φόβου τα γιατί να είμαι δυνατή. Αυτό είναι. Κουμπιός. Κουμπιός. Καταρχήν, δεν έχουμε πει σε αυτό το καινούριο δίσκο ποιοι μεγάλοι μουσικοί συμμετέχουν. Κύριος Μακράκης. Είναι ο Σπυρόπουλος, ο Μπαχ. Είναι ο Λαβρέντης ο Μαχαιρίτσας. Είναι ο Μιχάλης ο Κουμπιός. Ο Θαλασσινός. Ο Λιδάκης, η Γαλάνη, ένα τραγούδι. Η Αφρόκρεμα. Η Αφρόκρεμα υποκλίνεται στη Δίκη Μοσχολιού, θα μπορούσε να. Ένα μέρος της, υπάρχουν και άλλοι. Εντάξει, κύριε Παπαδιοδρίου, συγγνώμη δηλαδή. Α, ναι, και τον Δημήτρη που θα είπαμε. Δεν εννοούσε αυτό αυτός. Υπάρχουν και άλλοι πολύ καλοί, δεν είμαστε μόνο εμείς, είναι και άλλοι πολύ καλοί. Είναι πρόθυμοι και αυτοί να γράψουν τραγούδια για. Α, αυτό μου αρέσει. Λοιπόν, θα ήθελα να ακούσουμε τα υπόλοιπα τραγούδια τώρα, αν συμφωνείς Γιώργο εσύ. Γιατί εσύ είσαι ο σκηνοθέτης σήμερα εδώ πέρα. Αν έχει κουράγιο, έχεις κουράγιο, αγάπη μου. Καλέ, πώς θα σας παρακαλώ. Λοιπόν, εγώ λέω να κλείσουμε με τραγούδια και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους που ήσασταν εδώ. Έχουμε ένα δώρο. Έχουμε δύο δώρα ακόμα, τα οποία πρέπει να έρθουν, σας παρακαλώ. Υπάρχει ένα πορτρέτο από τον κύριο Ζαχόπουλο, κυρία μου, για σένα. Και υπάρχει. Έχω δει τα πορτρέτα που φτιάχνει, είναι πάρα πολύ ωραία. Υπάρχουν λουλούδια για την κυρία Καλδάρα και για την κυρία Νικολούλη. Όπου μας σκέφτονται τα κορίτσια. Και ο αγαπητός ετοίμασε ένα υπέροχο κουτί με διάφορα πράγματα μέσα για σένα. Να το πάρω εγώ το κουτί, να το βλέπω. Είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, από το βάρος καταλαβαίνω ότι είναι ποτάγλυκα. Βαρύτη μου. Και τώρα η Βίκη θα σκίσει. Δώσατε καμιά καλή φωτογραφία. Να δεις τώρα. Εμένα πάντως... Τα ότσι μη δώσ' τα αριθμίσια θέματα. Σε αντίστοιχη περίπτωση που είχαν κάνει κάτι πάρα πολύ καλό. Θυμάσαι πόσο καλό είναι. Είσαι το δικαλό. Ανάποδα το έβαλα. Δεν πειράζει μάλλον. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ. Σοκολατάκια light για όλους. Έλα κοπέλα μου. Κύριε Ροηλέ, περιμένω να ακούσω την υπόκρουσή σας. Πάρα πολύ. Σας αρέσει, κύριε Ροηλέ? Πάρα πολύ. Για να δούμε. Μάνα μου! Καταπληκτικό, παιδιά! Πάρα πολύ ωραίο! Μπράβο! Είναι καταπληκτικό! Πολύ ωραίο! Ωραία! Πάρα πολύ ωραίο! Αρετή, έλα πάρτο! Γιατί ο Τσελίκας μπορεί να έρθει να το πάρει. Πού να το βάλω, φοβάμαι να μην μου σπάσει. Έλα μάνα μου, πάρτο! Το φοβάμαι. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν κάτω από τη από μακριά. Θα πολύ καλά. Πολύ ωραίο. Προσεχέζω και τα γλυκά θα πολύ. Λοιπόν, να.
Oh. Και εγώ έφερα σε σένα ένα μικρό δώρο και να σε ευχηθώ. Είσαι η πρώτη καλεσμένη που μου φέρνει δώρο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω, παιδιά, έχω δώρο. Γιατί. Παιδιά, έχω δώρο. Δίνεις. Παιδιά, έχω δώρο. Να πάρεις κάτι. Δεν ξέρω αν γίνει αυτό το ζήτημα. Μ' αρέσει που τα σοκολατάκια τα κρατάμε όλοι και δεν τα ανοίγει κανείς. Τα ανοίγω, τα ανοίγω. Με τους τύπους και δεν τα ανοίγει κανένας. Αυτά. Ανοίγω, δεν τα άνοιξε, ορίστε, τα άνοιξε. Με κάνει να αμαρτήσω, να φοράσω γαλάζια. Πολύ ωραία. Προσιλητισμό νομίζω ότι αποπειράσε. Για να μην σε υπέροχο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το πιστεύω. Κύριε Παλαχούρη, γι' αυτό σου να συνεργαστούμε. Έχεις και εσύ δωράκι. Να χαθώ, θέλω να γίνει τώρα. Τώρα που φτάνει στο στόμα μου βρυσιά. Και το κορμί μου γίνεται του θάνατου ενδοχώρα. Με ένα ζεμπέκικο του Μάρκου απ' τα βαριά. Καρφώνει βήματα στριφόγυρμα με φορά. Αν είναι να χαθώ, θέλω να γίνει τώρα. Να χαθώ, θέλω να γίνει μέρα. Τώρα θα κόψω τη ζωή μου πέρα ως πέρα. Τώρα που έμαθα να δίνω με ματιά, θα βγω στους δρόμους να ξεπλύνω την πόρα. Από χιλιάδες σκαριώτικα φιλιά. Τώρα θα κάνω αλλιώς να ξημερώσει η μέρα. Αν είναι να χαθώ, θέλω να γίνει τώρα. Μπράβο. Ωραίο, ε. Μπράβο. Αυτό καλό. Είναι... Μαχαιρίτσας. Αυτό είναι που λαβρέτη. Μαχαιρίτσας. Μυρίζει ότι είναι μαχαιρίτσας, φαίνεται. Απόψε πάλι η νύχτα θα είναι πιο πικρή και πιο μεγάλη. Και εσύ ρωτάς χωρίς εσένα τι θα γίνω. Απόψε σβήνω. Απόψε πάλι τα βήματα σου σαν χορός που φέρνει ζάλι. Κι εγώ να ψάχνω στο μυαλού τα μονοπάτια, μικρά κομμάτια. Ποιος μας έριξε μια νύχτα στου εγωισμού τα δίχτυα, σε ρωτώ. Φέρε μου
ανάβει σπίρτο η μοναξιά να δει την ώρα. Σε είδα πάλι, μου φωνάζει ο καθρέφτης, μα βγαίνει ψεύτης. Απόψε πάλι την απουσία σου θα βάλω προς κεφάλι και σε μια θάλασσα βαθιά να ταξιδέψω, πως θα τα αντέξω. Ποιος μας έριξε μια νύχτα στου εγωισμού τα δίκτυα, σε ρωτώ. Φέρε μου το χρόνο πίσω, μόνο να σου ψιθυρίσω, σ' αγαπώ. Ποιος μας έριξε μια νύχτα σε ρίξω στην κουζίνα, τι τραβάω να δεις εγώ. Αχ, να με βγάζει ένα μήνα ο λαός πρωθυπουργό. Να σε ρίξω στην κουζίνα, τι τραβάω να δεις εγώ. Πολύ ωραία, Δημητρίου, σας ευχαριστώ πολύ απόψε που ήσασταν εδώ. Καλά, εμείς σας ευχαριστούμε. Πάρα πολύ σας ευχαριστώ. Κύριε Μπαχ, μας είστε δίπλα σε ένα τέτοιο πρόσωπο. Σε μια τέτοια αστέρι. Μασάει ο κύριος Μπαχ, δώστε τον απλάνο έτσι για να τον εκφράσω. Μα είπαμε ότι δεν ανοίγει κανείς τα σοκολατάκια και τα άλλα. Δεν τα ανοίγει κανείς. Να, τόσο ώρες εδώ βρίσκω. Δεν τα ανοίγει κανείς. Κύριε Μακράκη, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ. Έχουμε να βρεθούμε πολλά χρόνια. Επιτέλους βρεθήκαμε κατά τις καλύτερες συνθήκες. Κυρία Καλδάρα, τιμή μας που ήσασταν εδώ. Χαρά δική μου. Και λαμβάνουμε η Αγγελική και εγώ σοβαρά υπόψη τη υποδείξη. Σας παρακαλώ. Θα τελειώνουμε νωρίτερα. Να με λυπηθείτε. Ανάγκη να ξενυχτάω. Και δεν θα τα λέω γρήγορα εγώ. Δεν λες αργά. Αγάπη μου. Δεν θα τα λέω γρήγορα. Θα τα λέω πιο αργά. Αργά και κατανοητά. Αργά. Όταν ζορίζεσαι όμως το κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Παστεφάνου. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον κύριο Πανάκη, τον κύριο Παπαεμμανουήλ, τον κύριο Γιαννιά και τον κύριο Βέρτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Εμείς ευχαριστούμε που υπάρχει. Μάγεψε όπως πάντα. Και να πω και εγώ διάφορα κάτι, αν μου επιτρέπετε. Συναισθήματα. Έντονα συναισθήματα. Όλα. Και δάκρυ έπεσε και γέλιο έπεσε. Και για τη φίλη μας τη Βίκη, η οποία μας δίδαξε ψυχή και παλικαριά. Έτσι. Και εγώ να πάρω μια ευκαιρία να ευχαριστήσω σαν, μαζί με τον κύριο Σπυρόπουλο, σαν δύο συνθέτες εδώ, όλους τους συνθέτες που χάρισαν ένα θησαυρό στη φωνή, η οποία και από μόνη της είναι ένας θησαυρός. Όλοι αυτοί που γράψανε μαζί με τη Βίκη Μοσχολή μια τεράστια ιστορία και που μας μάθανε και εμάς πέντε πράγματα. Και αυτοί είναι όλοι οι συνθέτες και οι στιχουργοί και οι ποιητές που γράψανε τραγούδια για την Βίκη Μοσχολή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ θέλω να πω με τη σειρά μου, βρε παιδιά, γιατί το λέω πάντα και πάντα θα το λέω, ότι ευχαριστώ τον Γιώργο τον Μακράκη, βέβαια, που ήταν αγγελός μου όλα αυτά τα χρόνια και όλο μου το ρεπερτόριο. Αλλά όλους τους συνθέτες, όλους τους ποιητές, τους μεγάλους στιχουργούς που μου δώσανε τα πολύ ωραία, τα ωραιότερα τους τραγούδια, μπορώ να πω. Σας ευχαριστώ έτσι, γιατί και χωρίς εσάς, εγώ δεν θα ήμουν τίποτα. Και το ανάποδο ισχύει. Δεν θα ήμουν τίποτα. Και το ανάποδο. Ισχύει το ανάποδο. Καημός και πάθος μου κρυφός τη νύχτα τον τυλίγει.
Oh.